Λοιπόν, εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδούνια. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ξεκινάω από το μεγάλο θέμα. Ακούει τη λέξη ακρίβεια. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει κάποιες κινήσεις που κάνει, λέει, για να στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που με τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, φυσικού αερίου κτλ. Θέλω να ρωτήσω το κόμμα σας πώς αξιολογεί αυτά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και αν πιστεύετε ότι επαρκούν ή πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Πρόκειται, κύριε Μπαρδούνια, για μέτρα ασπιρίνες, φυσικά και δεν απαρκούν. Η μόνη απάντηση φιλολαϊκή αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας που κατατρώει κυριολεκτικά τα εισοδήματα των λαϊκών οικοκυριών είναι η πρόταση που έχει κατατεθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και με τη μορφή μάλιστα πρότασης νόμου και στη Βουλή και η οποία συνοψίζεται στα εξής, τα αναφέρω, την κατάργηση την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι αυτά, την κατάργηση επαναλαμβάνω και όχι τη μείωση, την κατάργηση του φόρου στην ενέργεια και βεβαίως τον ειδικό, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτά είναι η βάση, είναι τα στοιχειώδη εκείνα μέτρα τα οποία θα προστατέψουν το λαϊκό εισόδημα. Ταυτόχρονα βεβαίως την αύξηση των μισθών και των ημερομισθείων, γιατί βρίσκονται στα επίπεδα που βρισκόταν πριν 10 και πλέον χρόνια, βεβαίως με την ταυτόχρονη απαλλαγή, ελάφρυνση, ανακούφιση των μικρών αυτοαπασχολούμενων, των μικροεπιχειρηματιών, με την διαγραφή ενός τμήματος των χρεών τους και βεβαίως την ίδια αντιμετώπιση και για τα... Και για τα φτωχά, τα μικρομεσαία αγροτικά νοικοκυριά με τιμές που θα καλύπτουν τα έξοδα της παραγωγής τους. Είναι μια δέσμη μέτρων συνολική, κύριε Μπαρδούνια, η οποία θεωρούμε ότι εξασφαλίζει τούτη την ώρα, αυτή τη στιγμή και προστατεύει το λαϊκό εισόδημα από μια περαιτέρω κατακρύμνησή του. Δεν απορρίπτονται, ξέρετε, έχει ενδιαφέρον όμως, ξέρετε, να υποθεί εδώ ότι αυτά τα μέτρα απορρίπτονται και από την κυβέρνηση φυσικά, αλίμονο, αλλά ταυτόχρονα απορρίπτονται στην ουσία και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κάνουν προτάσεις σύμφωνα με τις αντοχές, έτσι ονομάζουν, τις αντοχές αυτής της καπιταλιστικής οικονομίας. Ναι, πείτε μου. Θέλω να πω όμως ότι η κυβέρνηση στο κομμάτι της στήριξης των οικοκυριών από τους κομμένους λογαριασμούς έχει ανακοινώσει 3 φορές αύξηση της επιδότησης μέρους των χρημάτων που θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάει. Όπως επίσης και έχει εξαγγείλει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων το οποίο θα δοθεί σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να στηρίξει το κομμάτι του ρεύματος. Μιλάτε για τους λογαριασμούς της ενέργειας αυτή βεβαίως, τη στιγμή. Βεβαίως. Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει ένα ελάχιστο ποσοστό που δεν ξεπερνά ούτε το 20% από τις αυξήσεις, τις υπέρογες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Αυτό φυσικά το ποσοστό θα αυξάνει και θα είναι πολύ πολύ περισσότερο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις λεγόμενες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά δεν μιλάμε τώρα για αυτές, μιλάμε για τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, για τις μικρές, για τους αυτοαπασχολούμενους, για αυτούς που έχουν τα μικρά μαγαζιά. Αλλά θα πρέπει εδώ, κύριε Μπαρδούνε, να δούμε πού οφείλεται αυτό το τεράστιο κύμα της ακρίβειας. Άραγε δεν θα πρέπει να απολογηθούν κάποτε όλοι αυτοί, και είναι πολλοί, είναι όλοι οι άλλοι πλην του ΚΚΕ που προπαγάνδιζαν και έταζαν στον λαό και στον κόσμο ότι με την απελευθέρωση της ενέργειας θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες, θα είναι πιο φθηνή η ενέργεια, θα πέσουν οι τιμές του λογαριασμού και όλα τα σχετικά. Άρα γιατί έχουν να πούν, γιατί ακριβώς αυτή καλά, η απελευθέρωση εδώ όμως, αν μου επιτρέπετε, ενέργειας... δεν θέμα απελευθέρωση ενέργειας. Εδώ είναι η ναι. συγκυρία που έφερε αυτή την ακρίβεια στην ενέργεια. Και όμως, κύριε Μπαρδούνια, αυτή ακριβώς είναι η βάση, αυτή είναι η αιτία. Η αιτία είναι η απελευθέρωση της ενέργειας, όχι μόνο στη χώρα μας, διεθνώς. Η χώρα μας συμμετέχει με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων τους, βεβαίως, στο διεθνές χρηματιστήριο της ενέργειας, όπου
Τι να σας πω τώρα, όπου επιβαρύνεται η λιγνητική ηλεκτροπαραγωγή με απίθανους υπέρογκους φόρους για να καταλήξει τελικά να πληρώνεται από τον Έλληνα καταναλωτή με τις τιμές που πληρώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά, βεβαίως εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε και το υψηλό κόστος της λεγόμενης πράσινης ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα, το ποιος θα πληρώσει τη μετάβαση, την πράσινη ενέργεια. Αυτό είναι αλήθεια. Στο ερώτημα αυτό έχουν ήδη απαντήσει τα αστικά κράτη. Αυτά θα τα πληρώσει ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, οι λαϊκές οικογένειες, και ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα κοκτέιλ, ένα μείγμα, αν θέλετε, του κόστους της πράσινης μετάβασης, της πράσινης ενέργειας, συν την απελευθέρωση της ενέργειας, συν βεβαίως την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων της ενέργειας, το οποίο όλο αυτό μεταφέρεται ως ακρίβεια στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών. Κύριε Βελή, η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από αυτή την ακρίβεια, στα τιμολόγια κτλ., επισπεύδει και την δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Δεν είναι προς θετική κατεύθυνση? Εντάξει. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή τη στιγμή στο χέρι έχουμε την αύξηση του 2%, το οποίο είναι 50 λεπτά την ημέρα για το μεροκάματο. Νομίζω ότι είναι ένα αστείο. Είναι αστείο να το συζητάει κανείς. Θα ήταν μάλλον αστείο αν δεν ήταν τραγικό, γιατί αυτό αφορά ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με αυτούς τους απαράδεκτα χαμηλούς μισθούς. Η επόμενη αύξηση μας λέει θα έρθει το Μάη. Ζήσε Μάη μου δηλαδή να φας τριφύλι. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι αυτοί και εν πάση περιπτώσει θα είναι πολύ πολύ πιο κάτω από αυτό, από την αγοραστική δύναμη που είχαν οι μισθοί, κύριε Μπαρδούνια, το 2012. Εν τω μεταξύ από τότε έχουν περάσει 10 χρόνια, οι ανάγκες έχουν φυσικά και έχουν αυξηθεί, και να σας πω και κάτι. Και αυτή η αύξηση, η όποια αύξηση που θα πάει στα 680, δεν ξέρω πού θα πάει με την όποια αύξηση, θα την πάρουν όλοι? Όχι. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν περίπου 800.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με εκπεριτροπής εργασία, οι οποίοι αμείβονται με μισθούς πολύ πιο κάτω από αυτούς τους βασικούς. Θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της ανέχειας και της νέας φτώχειας, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, κύριε Μπαρδούνια. Δεν είναι μέτρα που θα την αντιμετωπίσουν. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μέτρα που τη διαχειρίζονται, φορτώνοντας, αν θέλετε, και αυτές τις όποιες αυξήσεις στα λιγότερο φτωχά λαϊκά στρώματα. Και κάτι ακόμα, κύριε Μπαρδουνέα, γιατί άρα για τον κατώτατο μισθό θα πρέπει να τον ορίζει η κυβέρνηση? Γιατί αυτό γίνεται από το 2012 και πέρα και δόθε. Δεν θα έπρεπε να ισχύει οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους, με την πάλη τους, με τις διαπραγματεύσεις τους, με τους εργοδότες, να καθορίζουν αυτοί και μόνον αυτοί τον κατώτατο, το βασικό μισθό, και αυτό να αποτελεί τη βάση για να γίνουν μετά και οι επόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Και ποιοι ευθύνονται γι' αυτό? Αυτό το νόμο που λέγεται νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου δεν είναι ένας νόμος που δείχνει ότι ετοιμάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόστηκε και από τους δύο? Όλα αυτά τα λέμε γιατί πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, κύριε Μπαρδούνια, και να μην στεκόμαστε μονάχα στα 10 ή στα 20 ή στα 30 ευρώ. Κύριε Βελή, όπως μου το παρουσιάσατε, μου αφήσατε να καταλάβω ότι στην κριτική που κάνετε θεωρείτε ότι τη Νέα Δημοκρατία, τη ΣΥΡΙΖΑ, και οι δύο είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Καλά, αυτό δεν θα το ακούσατε για πρώτη φορά από μένα. Πορεύονται, έχουν την ίδια στρατηγική, έχουν τον ίδιο προορισμό, έχουν τις ίδιες έγνοιες και είναι ένα σωρό στοιχεία αυτά που το αποδεικνύουν. Δεν νομίζω ότι σε αυτό θα διαφωνήσει κανένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί έστω και από μακριά λίγο την πολιτική. Δεν μιλάμε για ίδια κόμματα, ασφαλώς και δεν είναι ίδια, δεν έχουν τις ίδιες αφετηρίες. Αν θέλετε, δεν χρησιμοποιούν πολλές φορές και τις ίδιες μεθόδους, ιδίως τις επικοινωνιακές. Όμως η ουσία, ο πυρήνας της πολιτικής τους παραμένει ίδιος. Είτε είναι η εξωτερική πολιτική, εκεί κι αν είναι ίδιος, για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική. Δεν έχετε παρά να δείτε, το τελευταίο παράδειγμα που τεκμηριώνει αυτό που λέμε ως ΚΚΕ, είναι οι πανομοιότυπες σχεδόν προτάσεις που κατέθεσαν τα δύο κόμματα
σε σχέση με το επόμενο στάδιο που θα ακολουθήσει την δημοσιονομική χαλάρωση που υπήρξε τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ προτάσει τα εξάμηνα τα ευρωπαϊκά, που είναι και αυτός ένας κόφτης λιτότητας, και η Νέα Δημοκρατία το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτές είναι οι διαφορές τους οι μεγάλες. Μία φίλη ακροάτρια, η κυρία Αλεξάνδρα, μου ζητάει να σχολιάσετε τι λέει το κόμμα σας για τη διάταξη Χατζηδάκη για τις άδειες ειδικού σκοπού. Φαντάζομαι αυτό που λέει ότι θα αμείβονται με 50% οι γονείς όταν πάρουν άδεια ειδικού σκοπού, όταν τα παιδιά τους έχουν κορονοϊό, αν καταλάβω καλά. Ναι, ονομάζονται ειδικές άδειες, βέβαια, δεν λέγονται άδειες ειδικού σκοπού. Εμείς θεωρούμε ότι. Κροάτρια έγραψε άδεια ειδικού σκοπού. Ναι, εντάξει. Δεν είναι και το ζήτημα στην ονομασία. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Νομίζω ότι αυτές οι άδειες θα πρέπει να δίνονται, θα πρέπει να χορηγούνται. Θα πρέπει να χορηγούνται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο οι γονείς να μείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι. Και βεβαίως θα πρέπει το κόστος αυτό να το επομιστεί και η εργοδοσία, μιλάω για την μεγάλη εργοδοσία, και το κράτος. Αυτό λέμε εμείς, και να μην συμμετέχει καθόλου ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο οποίος το κάτω-κάτω δεν ευθύνεται για όλο αυτό και έχει και την απέτηση. Εντάξει, βεβαίως. Τώρα το πληρώνει 50% ο εργοδότης, okay. Γιατί, λέει, γιατί να πάρεις, ας πούμε, όλο το μισθό, αφού δεν δουλεύεις όλο το ημερομισθό, θα πάρεις το μισό, το 50%. Δεν εργάζεσαι, αλλά δεν εργάζεσαι όχι με δική σου ευθύνη, όχι επειδή πηγαίνεις βόλτα ή επειδή θες να πας μια εκδρομή. Δεν εργάζεσαι για αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας, και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται οι εργαζόμενοι, αλλά και από το ίδιο το κράτος. Και βεβαίως όχι μόνο για 5 μέρες. Γιατί για 5 μέρες? Μπορεί να χρειαστεί να καθίσουν περισσότερο. Ξαφνικά έχει καθιερωθεί, ξέρετε, το πενθήμερο με τον COVID. Κάτι που δεν είναι και τόσο, εν πάση περιπτώσει, επιστημονικό όλο αυτό. Μάλιστα. Γιατί αποδεικνύεται ότι και στην 5η και στην 6η μέρα ένας ο οποίος έχει νοσήσει και έχει βρεθεί θετικός μπορεί να μεταδίδει τον ιό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δελή, θέλω να δούμε λιγάκι την σημερινή άφηξη των 6 γαλλικών αεροσκαφών Ραφάλ, την τελετή. Μάλιστα. Που έγινε, και τις πολύ έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν και από το κόμμα σας. Θέλω να το δούμε. Γιατί δηλαδή ήταν κακό που η κυβέρνηση θέλησε να δείξει ότι η χώρα απέκτησε 6 υπερσύγχρονα αεροσκάφη, τα οποία θα βοηθήσουν κυρίως σε τι? Στο να έχεις καλύτερη άμυνα και καλύτερη πολεμική αεροπορία. Θα βοηθήσουν άραγε σε αυτό, κύριε Μπαρδούνια? Εδώ είναι οι δικές μας ενστάσεις. Βέβαια, οι σημερινές φιέστες δεν νομίζω ότι ταιριάζουν στην πραγματικότητα που ζει ο λαός μας και σε σχέση με την ακρίβεια για την οποία μιλήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας, αλλά και σε σχέση με την πανδημία, η οποία αφήνει ένα πολύ βαρύ αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι εποχή για φιέστες και, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αεροπλάνα, να σκεφτούμε τα Ραφάλ, οι φρεγάτες, οι γαλλικές που θα πάρουμε και που κοστίζουν δισεκατομμύρια, δεν ηχούν άραγε παράξενα και δεν ηχούν και προκλητικά, θα έλεγα εγώ, μπροστά στην ανέχεια και την ακρίβεια η οποία μας στήριζε τον ελληνικό λαό. Ναι, όμως θα σας πει κάποιος. Και κάτι ακόμα για να στεθώ στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Αλήθεια, αυτά τα αεροπλάνα, κατά πόσο είναι αυτά τα οποία ταιριάζουν στις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας απέναντι στην απειλή που δεχόμαστε τώρα, που δέχεται η χώρα μας και που είναι από την Τουρκία? Υποτίθεται ότι τα πρότειναν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας. Περισσότερα ταιριάζουν, και αυτό ομολογείται από όλες τις πλευρές, περισσότερα ταιριάζουν και κουμπώνουν με τη γενικότερη στρατηγική και τους γενικότερους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, και γιατί έχουν ένα τεράστιο εύρος επιχειρησιακό. Νομίζω είναι γύρω στις 3.000 χιλιόμετρα. 2.800 χιλιόμετρα, ναι. Δεν νομίζω ότι η απόσταση Ελλάδας και Τουρκίας είναι τόσο. Είναι πολύ πολύ λιγότερη. Και, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο ισχύει και για τις φρεγάτες, αυτές που θα έρθουν στο πολεμικό ναυτικό, οι οποίες πάλι σύμφωνα με κάποιους ειδικούς, με άλλους ειδικούς, λένε ότι αυτά είναι πλοία κυρίως για υπερπόντιες εκστρατείες, για μακρινές εκστρατείες, είτε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είτε στον Περσικό κόλπο, είτε είναι ανοιχτά στη Μεσόγειο θάλασσα για ανοιχτές θάλασσες και λιγότερο για κλειστές θάλασσες όπως είναι το Αιγαίο. Εκεί όχι, δεν κάνουν δηλαδή για τέτοιου είδους επιχειρησιακές ανάγκες. Θέλω να πω ότι αυτού του είδους οι εξοπλισμοί, κύριε Μπαρδούνια, και αυτή είναι ο πυρήνας της θέσης του κόμματός μας,
πρωτίστως αφορούν τους νατοικούς σχεδιασμούς, τους γενικότερους νατοικούς σχεδιασμούς και εντάσσονται σε αυτούς. Και γι' αυτό ακριβώς η θέση του κόμματός μας είναι αυτή που είναι, είναι αντίθετη. Και λέμε ότι θα πρέπει οι εξοπλισμοί να γίνονται με αποκλειστικό γνώμονα τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω. Βλέπετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.